χώρα μας, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς. Άλλωθη σε εμένα για τα εγκλήματα που έχουν κάνει και έχουν καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα βρω. Ξεκίνησαν πόλεμο, θα τον έχουν. Ίσως και να μην υπάρχει άλλος τρόπος για να αποκαλυφθεί επιτέλους και να διαλυθεί η εγκληματική οργάνωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ήμουν στα χρόνια των ηχογραφημένων συνομιλιών της ΕΕΠ, της ντροπής που άκουσε όλη η Ελλάδα. Στα χρόνια των τεράστιων δικαστικών ερευνών για στημένα παιχνίδια, αυτοί που κατέστρεψαν και συντηρούνται από το ποδόσφαιρο, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη τους, όχι τον Μελισανίδη. Εγώ όταν υπήρξα πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, στα 3 χρόνια που την υπηρέτησα, η ΑΕΚ πήρε τα αθλήματα, είχε συμμετοχή στο Champions League, αυτά μπορούσε, αυτά κατέκτησε. Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά.